Και υπάρχει ένα λόμπι ενδοτικότητος στο οποίο υπάγονται, επιτρέψτε μου την έκφραση, διάφοροι να τα βρούμε νάκετες, δηλαδή να τα βρούμε με όποιο κόστος και ησυχάκετες για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι. Και έχει ξεκινήσει κάτι που μας θυμίζει λίγο την εποχή του Σιμίτη, τόσο πριν από το μνημόνιο ή το κοινό ανακοινωθέν, όπως λέμε, του Ιουλίου του 1997, όσο και μετά, όταν όλα έβαιναν σε μία συμφωνία. Να ξεκινήσω από αυτό, κύριε Λουκόπουλε. Αισθάνεστε ή έχετε πληροφορίες ότι μπορεί να μας προκύψει ένα σύμφωνο επέκτασης του Συμφώνου της Μαδρίτης, το οποίο θυμίζω, εκείνο που ήταν το κρίσιμο, ήταν η αναγνώριση ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο, πέραν προφανώς αυτών που έχει στις ακτές της. Διότι το Αιγαίο, εάν το δεις με βάση το διεθνές δίκαιο, έχει σαφέστατες οριοθετήσεις χωρικών υδάτων και με βάση το δίκαιο της θάλασσας και ΑΟΣ. Όμως, αισθάνεστε ότι μπορεί απόψε να έχουμε επέκταση αυτού του συμφώνου? Εγώ είπατε κάτι, το αισθάνομαι. Πληροφορίες δεν μπορούμε να έχουμε. Και όλα γίνονται σε άκρος μυστικό περιβάλλον. Να σας το πω καλύτερα, όντως, με συγγνώμη που σας διακόπτω, να το κάνω καλύτερο. Θα γίνουν κοινές δηλώσεις των δύο αρχηγών, του Τούρκου Πρόεδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, αλλά δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις. Ονοείτο. Ελάτε. Ναι. Αυτό το οποίο προσπαθώ να διερμηνεύσω είναι με τους κοινωνούς της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό το σημείο. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν έχω πρόβλημα να το πω, πριν από λίγο ερχόμενο στο γραφείο άκουσα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι βουλευτής και είναι και σύμβουλος διεθνών σχέσεων του κύριου Πρωθυπουργού. Μίλησε, εάν καταφέρουμε στο τέλος της ημέρας να έχουμε μία ανακοίνωση, προσέξτε τι γίνεται, στην οποία να παγιώνεται το καλό κλίμα, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Εδώ όμως, μελετώντας την Τουρκία, θέλω να σας πω ότι για να κάνει μία δήλωση ότι θα επιλύσουμε, ξέρετε, είναι και οι κουτοπώνηρες δηλώσεις, και αν θέλετε να μιλήσουμε και μετά για την χθεσινή συνέντευξη που ήταν μία αριστοτεχνική ενέργεια δημόσιας διπλωματίας. Είπε λοιπόν, εάν έχουμε κάτι τέτοιο, θα έχει πετύχει η επίσκεψη. Δηλαδή, η Τουρκία, προσέξτε, και θέλω να επιστήσω και την προσοχή, των ακροατών. Η Τουρκία θα δηλώσει ότι όλα τα πράγματα και πρέπει να έχουμε είναι μία και χωρίς να έχει πάρει κάτι? Ήδη μετά από την τρίχρονη και πλέον εξαναγκαστική πολιτική την οποία ανάσχισε, αυτή τη στιγμή δρέπει καρπούς. Και δρέπει καρπούς διότι, προσέξτε, έφτασαμε στο σημείο να λέει δεν θα σας απειλούμε αν δεν μας απειλείτε. Μάθαμε και αυτό. Καταλάβατε. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το υπενυχτήκατε. Προφανώς το καλό κλίμα ηρεμίας, νυνεμίας, ο κ. Καλλιτερίδης προηγουμένως μας έδωσε μία εξήγηση. Έχει σχέση και με τη δυναμικότητα στους εθέρες. Όμως εδώ, πριν πάω στα όσα είπε στην Καθημερινή, έχουν ακουστεί δύο μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Το ένα αφορά τον αέρα, το άλλο τη θάλασσα. Να εισέρχονται πια ως νατοϊκά. Και την ίδια ώρα έχεις μία νότα με ελληνική για αεροναυτική άσκηση και μία αντινότα με τουρκική. Μην το κάνετε, γιατί τα νησιά σας, Ικαρία, Λίμνος, Χίος και τα λοιπά, ό,τι ήθελε έβαλε, είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Σας λέει κάτι αυτό? Βεβαίως λέει. Βεβαίως λέει, και αυτά τα δύο μέτρα τα οποία αναφέρατε για πρώτη φορά συζητούνται μέσα στην Ελλάδα, ενώ μέχρι τώρα απορρίπτονταν αυθορή και παραχρήμα, το οποίο λέμε, από την ελληνική πλευρά. Ακουμπούν, φαίνονται, να πούμε ότι φαινομενικά είναι αθώα τεχνικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γιατί αλλά το είναι ξέρετε, μέτρα τα οποία ακουμπούν στο σκληρό πυρήνα των τουρκικών διεκδικήσεων. Γιατί το ξέρετε, υπάρχει τεχνικός, εννοώ εκπρόσωπος της αεροπορίας ή του ναυτικού, υπήρχε σε αυτές τις συζητήσεις? Όχι. Για πρώτη φορά δεν ήταν πάροντες. Ο επικεφαλής είναι διπλωμάτης, υπάρχει όμως από το ΓΕΘΑ αντιπρόσωπος, νομίζω ενδεχομένως να υπάρχει και της αεροπορίας. Μπορεί να τα κάνει και όποιος και αν είναι αυτός ο διευθυντής Δέλτα Κλάδο, όπως λέμε, που έχει τη διεύθυνση αμυντικής πολιτικής. Αλλά το θέμα είναι ότι ορθώς, κατά την άποψή μου,
μπαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής, ούτως ώστε να αναλάβει και την ευθύνη. Καταλάβατε, εκεί είναι το θέμα. Τώρα σε κάτι άλλο που είπε, δεν άκουσα προηγουμένως τον κύριο Καλλιτερίδη, είναι ο Σάββας ή ο Σταύρος. Ο Σάββας. Είπε ότι η υπεροπλία που υπάρχει στους εθέρες αυτή τη στιγμή από ελληνικής πλευράς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τους υποχρεώνει να λένε ότι έχουν και να δείχνουν καλό κλίμα. Γιατί δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Δεν τη θεωρώ υπεροπλία. Το θεωρώ ότι και εμείς έχουμε σε ένα σημείο, σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, έχουμε αυτοπεριοριστεί. Mm. Αυτό θέλω να σας πω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θυμίστε μου, εάν υπάρχει επίσημη επίσκεψη σε στρατιωτικές μονάδες και στρατιωτικά φυλάκια των ίσων μετά από το Πάσχα, ναι και μετά. Όχι. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να σας πω. Καλά θυμάστε. Άρα λοιπόν, ναι. Εντός εισαγωγικών ή αν θέλετε εκτός εισαγωγικών. Εδώ ο αρχηγός σας δεν... Και επίπλαστη ηρεμία στηρίζεται σε έναν ελληνικό αυτοπεριορισμό. Ο αρχηγός σας δεν πήγε στα νησιά, ήρθε στην Κρήτη. Να σας θυμίσω. Κοιτάξτε να δείτε, ο αρχηγός Αρσδέν, δεν ξέρω αν ήταν συμπτωματικό ή όχι ότι πήγε εκεί. Νομίζω, προσωπική μου άποψη, ότι μπορεί να ήταν, αλλά ο αρχηγός Αρσδέν πηγαίνει. Πολιτική, δεν θυμάστε υπουργοί. Καλά, εντάξει. Θα το πω, χαρδαλιάδες. Πράγματα που πηγαίνανε σε φυλάκια, φωτογραφίες πάνω εκεί, ανάδυση υποβρυχίων. Τα έχουμε δει αυτά στους τελευταίους 8 μήνες. Όχι. Άρα εσείς δεν αποκλείετε απόψε να υπάρχει ένα τέτοιο ανακοινωθέν. Όχι, δεν αποκλείω. Δεν αποκλείω. Εξαρτάται. Κοιτάτε να δείτε. Αυτά όλα έχουν ρυθμιστεί μέχρι και χθες. Ίσως είναι κάποιες πινελιές. Εάν συμφωνηθούν και στις τελευταίες, το λέω έτσι πολύ παραστατικά, πινελιές, δηλαδή στο τελευταίο ραφινάρισμα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει. Διότι αυτό είναι το οποίο επιθυμεί και γι' αυτό έχουμε χαρακτηρίσει και σε κοινό, το λέει και ο καθηγητής ο κύριος Λάβδας, με τον οποίο γάναμε και ένα άρθρο, δημοσιεύσαμε, μπορεί να το έδατε κιόλας, στο Βήμα. Όλη αυτή η ιστορία είναι πρωτίστως. Γι' αυτό ήταν εντός εισαγωγικών μιλίχιος μέχρι τώρα. Πρωτίστως ευνοεί τον κύριο Ερντογάν. Είναι το ξέπλυμά του απέναντι στη Δύση και η παρουσίασή του ως ένας ειρηνοποιός παγκοσμίου εμβέλειας ηγέτης. Λέει εδώ ένας φίλος από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει η κύριε Λουκόπουλε. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να φοβόμαστε στις μέρες μας περισσότερο, το τι θα πει ο Ερντογάν ή το τι θα πει το ντόπιο πολιτικό προσωπικό, σύμπασα? Το ντόπιο πολιτικό προσωπικό, ή αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, η ελληνική πολιτική ελίτ, η οποία σε αυτήν μέσα ανήκει εκτός από την κυβέρνηση, ανήκει και ο πολιτικός κόσμος. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το βασικό, το οποίο ελάχιστο επίπεδο συνένεσης. Εχθές άκουσα και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, αλλά άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη, που έθεσαν τι ακριβώς είναι. Ναι. Όπως είπαν στο διάλογο, όχι οι κόκκινες γραμμές. Μάλιστα, ο κύριος Φάμελος το είπε πολύ καλύτερα, διότι είπε είναι η μόνη νομική διαφορά η οποία μπορεί να επιληθεί επί ακροατήριο εντός εισαγωγικών, σε δικαστήριο. Ο κύριος Ερντογάν, πολύ σωστά έχθες και πονηρά από πλευράς Τουρκίας, ναι, έθεσε λοιπόν σε αυτή την γραπτή συνέντευξη, την οποία παρεπιπτόντως θέλω να σας πω προετοιμάστηκε από τον κύριο Μανώλη Κωστίδη και τον κύριο Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας του Τούρκου Προέδρου. Πολύ σωστά λοιπόν εκεί μέσα, και είναι προσεκμένες οι λέξεις, αναφέρει ναι, εμείς θέλουμε να πάμε για όλα, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Άρα, τι άλλο να σας πω από εκεί. Άρα λέει ότι Χάγη θέλετε Αθηνά, σε όλους τόνους το λέτε, μάλιστα θα πάμε στη Χάγη, αλλά δεν θα μιλήσουμε απλά για την οριοθέτηση της μίας διαφοράς υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι η ερώτηση ήταν για υφαλοκρηπίδα. Την ΑΟΣ τη βάλαμε στην πάντα. Παίζουμε με την ορολογία των Τούρκων που μιλάνε μόνο για υφαλοκρηπίδα. Τέλος πάντων. Το γράψανε πάντως στη συνέντευξη, γιατί τη μελέτησε. Γράφει τώρα, δεν ξέρω αν προσθέθηκε μετά. Γράφτηκε και το ΑΟΣ. Έτσι. Ναι, δεν το είδαμε πουθενά πάντως δημοσιευμένο. Μια συνέντευξη που δόθηκαν οι ερωτήσεις, δόθηκαν οι απαντήσεις, δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις. Καλά το είπατε. Πώς την αποκωδικοποιείτε λοιπόν επί της ουσίας? Τα βάζει όλα στο τραπέζι? Αν πάμε στη Χάγη,
θα πρέπει να λύσουμε το ιδιοκτησιακό που λέει η Τουρκία, το καθεστώς των νησιών στρατιωτικοποιημένα ή αποστρατιωτικοποιημένα, τα χωρικά ύδατα όχι στα 12 ναυτικά μίλια. Είναι ακριβώς. Βέβαια δεν είναι η στρατηγική Ερντογάν αυτή. Είναι μια διαχρονική τουρκική στρατηγική σε ό,τι αφορά. Ναι, μεν πάμε, αλλά πάμε και ένα, δύο, τρία, τέσσερα θέματα. Και τα κυριότερα τα οποία είναι η αφισβήτηση 152 μικρονησίδων και νησίδων, η οποία όμως αυτές γίνεται. Αλλάζει όλο το χάρτη, ακόμα και να φτάσουμε στα 12, όλο το χάρτη του Αιγαίου. Καταλάβατε. Πάμε μετά από εκεί και πέρα στο θέμα το εάν, αφού αυτά υπάρχουν, εάν η Ελλάδα δικαιούται ή όχι με όρους αυτούς ή αν θέλετε και με άλλους όρους δικαιούται να τα έχει στρατικοποιήσει. Ή πάμε από εκεί. Ή μπορεί να προσφύγει ακόμα και στην αντίληψη που έχει η Ελλάδα στο πώς ασκεί τις διοικητικές και λειτουργικές αρμοδιότητες, οι οποίες όμως έχουν σχέση, είτε αφορά έρευνα και διάσωση, είτε αφορά τον έλεγχο του εναερίου χώρου, που είναι το FIR Αθηνών. Θέλω να σας πω, είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό πολύ έξυπνα, εντός εισαγωγικών, θα το έλεγα εγώ, ανατολίτικα, κουτοπώνυρα, έθηκε αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στα λεγόμενα της θετικής χαμηλής έντασης ζητήματα. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτή την ανακοίνωση από τον κύριο Κερίδη ότι πέφτουν υπογραφές για τη βίζα Τούρκων πολιτών σε 10 ελληνικά νησιά: Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Ρόδο, Σίμι και Καστελόριζο. Διότι, όπως λέει και ο κύριος Κερίδης, θα αναπνεύσουν και νησιά, δεν είναι όλα Ρόδος, που έχουν ένα μήνα τουριστική σεζόν. Συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει οικονομική εξάρτηση? Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και δεν απέτωσε. Αυτό το οποίο αναφέρει, αυτό αναφέρεται εξαίρεση στη Σέγγεν, χαμηλή ατζέντα ή θέματα ήπιας πολιτικής, μπορούμε, ή χαμηλής πολιτικής, όπως είναι. Δεν έχει αλλάξει. Και γενικά με τους ανθρώπους, γνωρίζοντας, συζητώντας πολλές φορές, χρόνια ολόκληρα, το αποκαλύπτω. Έχω και φίλο, ναι, έχω και φίλο. Έχουμε και, συνδεόμαστε οικογενειακά, φιλικά με οικογένεια Τούρκο αξιωματικού. Αυτό δεν είναι άμεσα. Μιλάμε τώρα για τις πολιτικές και τι θα δίνει. Αυτό δεν θα το έλεγα τόσο πολύ προσωπικά εμένα, έτσι. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ τόσο σοβαρό όσο θεωρώ το ότι το μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται, αμοιβαίας κατανόησης, το MOU το περίφημο, το οποίο είναι τεχνικό, το οποίο, δηλαδή τι κάναμε τώρα, θα βάλουμε ναι μεν κάποιον δικό μας αντιπρόσωπο στη Σμύρνη, αν δεν κάνω λάθος, για το λιμενικό, είναι για το μεταναστευτικό δηλαδή και τις ροές. Εκεί, ότι δεν απαντήσαν, ήδη λειτουργήσε το σύστημα προειδοποιήσεως με την τουρκική ακτοφυλακή, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Δηλαδή τώρα ο οποίος θα μπει δερμέναγας, επιτρέψτε μου την έκφραση, στη Μυτιλήνη, Τούρκος, θα επιλύσουν το θέμα και θα παίρνουν διαταγές να κάνουν αναστολή ή να κάνουν αυτοί pushback, που δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν, έτσι. Και αυτό, μια και το είπαμε, η άποψή μου είναι ότι το μεταναστευτικό, όπως θέλετε πέστε το, θα αποτελεί συνεχή μοχλό πιέσεως τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε σε αυτό, τόσο αναφορά και το προηγούμενο θέμα που είπατε με τις βίζες, όσο και με αυτό το θέμα τι συμφωνία έχει γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, πάμε για... Επιβάλλεται να υπάρχει. Ναι, πάμε κατά παρέκκληση της Σέγγεν. Εγώ έχω άλλη προσέγγιση, 6.000 λεφτάδες το καλοκαίρι στο Καστελόριζο δεν είναι απλή ιστορία. Καθόλου απλή δεν είναι. Ναι. Καθόλου απλή. Εγώ σας λέω πώς την προτεραιοποιώ. Να σας πω κάτι που έχει και για σας ενδιαφέρον, αν μπορείτε να το αποκωδικοποιήσετε. Αυτή την ώρα θα ξεκινήσει η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, με τον Γκιουλέρ. Γίνεται στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, στη Ριγίλης γίνεται η συνάντηση. Λέει κάτι αυτό? Θα είναι και γεύμα. Αν επιλέχθηκε η... Θα είναι πρωινό εργασίας μάλλον, ε? Ναι. Θα είναι, αν επιλέχθηκε η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκεί γίνεται. Βέβαια, ο κύριος Δένδιας, θέλω να το πούμε αυτό, για τους δικούς του λόγους ή για οτιδήποτε άλλους, έχει διατηρήσει μια ιδιαίτερη στάση στα ελληνοτουρκικά,
Θυμάστε κιόλας εξ αρχής όταν, όταν βγήκε από εκείνη τη συνάντηση μέχρι τώρα, ακόμα και εχθές. Εχθές μίλησε χαρακτηριστικά και είπε το εξής πράγμα. Είπε ότι αυτό, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης, η συνθήκη των Παρισίων, υπάρχει η UN Clause, υπάρχουν αυτά και καθορίζουν τα πάντα μετέδατα. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν, καταλαβαίνουν τη στάση την οποία είπα. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Ο Δένδιας κοινός λέει ότι εγώ δεν βρίσκω λόγο να αλλάξουμε πολιτική. Το ερώτημα είναι ο πρώτος στη τάξη θα πει αν αλλάζουμε πολιτική σε αυτά τα θέματα. Διότι η Τουρκία λέει αυτά που λέει είναι αλλαγή πολιτικής, αναθεώρηση. Το θέμα είναι εμείς τι απαντάμε. Αυτό είναι το ερώτημα, το κρίσιμο. Δύο πράγματα. Νομίζω το είχαμε θέσει. Και στις δύο εκλογές οι οποίες έγιναν, η ατζέντα αυτών των θεμάτων εξέλιπε παντελώς από την από τη πολιτική. Παρέμεινε στη μυστική διπλωματία δηλαδή, αυτό μου λέτε. Ναι, ναι, αυτό δεν υπόθηκε. Παρόλο ότι είχαν προχωρήσει πάρα πολλά και είχε αποφασιστεί ότι το διαβάζαμε όλοι, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης θα σταθεί απέναντι στο Χακάν Φιντάν, η κυρία Παπαδόπουλου εκεί, έχουμε την κυρία Μπούρα, έχουμε τον διάδοχο του Ιμπραήμ Καλίν, τον Ακίφ Τσαγκατάη Κιλίτς, ο οποίος είναι παρεπιπτόντος επίσης ένας μεγάλος γάτος, όπως το λέω. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα, όπως είπατε, όχι μόνο να απουσιάζει από τα θέματα τα οποία βγήκαν στην πολιτική ατζέντα των εκλογών. Εγώ δεν άκουσα τίποτα γι' αυτό στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως. Αν δεν, μήπως κάνω λάθος και ακούσατε εσείς. Αλλά ουδέν άκουσα. Αντιθέτως, μετά το Βίλνιους ήρθε η συνέντευξη στο Sky της κυρίας, στην κυρία Κοσιόνη, που εκεί μιλήσαμε για σχετικοποίηση της απομείωσης εθνικής κυριαρχίας και το ένα και το άλλο, και μετά την πίεση ξαναβγήκαμε, συζητάμε μόνο αυτό. Αλλά, και κλείνω εδώ, στο πολιτικό διάλογο θέλουμε να μας πούνε ακριβώς τι συζητάμε, κύριε Σακή. Πρέπει να μας πούνε ακριβώς τι συζητάμε. Και όταν από την Τουρκία τίθενται όλα τα θέματα, εμέσως καταγράφονται. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο οποιοδήποτε λέει ναι, είμαστε υπέρ του διαλόγου, είμαστε εκεί και τα λοιπά και δεν θέλουμε. Ποιος ελίτασες, θέλετε εσείς ή εγώ, ή εγώ τις δημιούργησα, ή εσείς τις δημιούργησε. Ποιος είναι τα προβλήματα και τις συντάσεις. Και όσοι εκφράσαμε έτσι ακριβώς προβληματισμό, όπως είπατε, απέναντι στη σκοπιμότητα της επισκέψεως, στη παρούσα μάλιστα γεωπολιτική συγκυρία, γιατί γίνεται μια τεκτονική αναταραχή υπάρχει και πρέπει να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια. Η κυρία Μπακογιάννη μας χαρακτήρισε κομπλεξικούς. Ο Τσαγκατάη είναι αυτός που είχε πει ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο της Δύσης. Σας θυμίζω. Μάλιστα. Βεβαίως. Κοιτάτε να δείτε. Ο Τσαγκατάη έχει γεννηθεί στη Γερμανία, είναι από μια πολύ οικογένεια μέσα στα πράγματα. Για χρόνια ήταν γραμματέας του Προέδρου Ερντογάν. Και ο θείος του, αδερφός του πατέρα του, είναι ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αμερική. Να πούμε και δύο-τρία άλλα πράγματα για το ποιος είναι ο κύριος Τσαγκατάη Κιλίτς. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης από το Southampton. Καλημέρα, λέει. Αυτό που πολλοί το λένε ξέπλυμα του Ερντογάν. Έχει γίνει, κύριε Λουκόπουλε, κατά την άποψή σας, κατά παραγγελία από το εξωτερικό, από συμμάχους, ή είναι δική μας μικροπολιτική τελικά? Θεωρώ ότι οι σύμμαχοι και ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι, θα πω όπως έχει υποθεί όταν ο Μπλίνκεν μετά, το είχαμε ξανασυζητήσει, μετά την γύρα που του έκανε ο Τσαβούσογλου στους σεισμούς, ήρθε στην Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι εμείς υποστηρίζουμε την επίλυση των μακροχρονίων προβλημάτων γενικώς και αορίστως με το διάλογο. Άρα λοιπόν αυτοί θέλουν να συζητήσουμε. Όμως γενικά το ξέπλυμα είναι τόσο και για την Ουάσιγκτον, όσο και για τις άλλες δυτικές χώρες, στις οποίες εκτός από την Ισπανία, για δικούς τους λόγους, ο Ερντογάν έχει γίνει κόκκινο πανί. Και θα πω χαρακτηριστικά αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαμαράς σε κάτι δηλώσεις του, νομίζω, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Είπε χαρακτηριστικά, πώς πάμε εμείς να συνεννοηθούμε όταν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τη Δύση? Βεβαίως, είμαστε γείτονες. Και τι πιο σημαντικό να έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά εδώ είναι και δεν μπορεί να παραγραφεί ούτε η ιστορία. Δεν λέω να μας φάει τόσο μεγάλο κεφάλαιο η ιστορία και το παρελθόν.
αλλά είναι δεδομένα για το πώς καθορίζεται η συνέχεια στο μέλλον. Κοιτάξτε, επειδή έχω την άποψη ότι παρά τα πολλά ζητήματα, το βασικό είναι η διαφορά στις θαλάσσιες ζώνες, και γι' αυτό εγώ μιλάω για ΟΣ και όχι Φαλοκρηπίδα, και εκεί υπάρχουν και τα τεχνικά, τα σημεία βάσης από που θα τραβηχτούν οι ευθείες. Σε αυτά δεν λέει τίποτα. Τώρα φίξατε ένα άλλο θέμα που έτσι και πάει και εκεί. Πώς όμως. Για τις γραμμές βάσης. Μάλιστα. Ναι, όσο η Ελλάδα δεν αντιδράει και τα αφήνουμε αυτό το κεφάλαιο, καταλαβαίνετε ότι θα σας προκύψει de facto και θα γίνει και de jure μια άλλη πραγματικότητα. Και εκεί είναι και το κλειδί της Κύπρου, για μένα, σε αυτή τη φάση, την οποία την έχουμε βγάλει τελείως έξω από την ατζέντα. Για μια φορά ακόμη. Αυτό είναι ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος. Κύριε Λουκόπουλε, συγγνώμη, επιμένω, γιατί λέμε έχουμε μία διαφορά με την Τουρκία, την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Με συγχωρείτε, έχουμε και μία πιο βασική διαφορά. Ότι η Τουρκία κατέχει τμήμα ανεξάρτητης χώρας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Της οποίας εγγύητρια δύναμη είναι η Ελλάδα. Μάλιστα. Το λέω δηλαδή, διότι εκτός από τα στρατηγικά συμφέροντα, τις ιστορικές και εθνικές επιταγές, η Ελλάδα έχει συμβατικές υποχρεώσεις στην Κύπρο, τις οποίες έχει ξεχάσει. Πολύ σωστά το θέτεται. Γιατί οποιαδήποτε κακή λύση, διαιώνιση του προβλήματος της Κύπρου, επηρεάζει όλο το τόξο των ελληνοτουρκικών θεμάτων. Αυτό το καταλάβει η ελληνική πολιτική ελίτ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, και υπάρχει έντονη τάση από αυτό το λόμπι που σας λέω εγώ, το χαρακτηρίζω. Είναι λόμπι, το λέω χωρίς κανένα φόβο, ενδοτισμού και αν το θέλετε ενδοτικότητος, αυτό το να το βρούμε, και στηρίζεται είτε σε φοβικά σύνδρομα είτε με μια λάθος αντίληψη. Δεν θέλω να σκεφτώ, ξέρετε, πρακτορηλίκια και τα λοιπά. Σε μια λάθος αντίληψη, η οποία επικράτησε για πολλά χρόνια, τα είδαμε και στην περίοδο Σιμίτη και στην περίοδο του Παπανδρέου, και δεν απέδωσε. Ναι, αλλά αν απέδωσε, θα σας έλεγα ναι. Υπάρχει και ο αντίλογος ότι εσείς οι λεγόμενοι, θα το πω ευθέως, της πατριωτικής γραμμής είστε φωνακλάδες, ενώ οι πατριώτες του ρεαλισμού δεν είναι φωνακλάδες και δεν ακούγονται, αλλά ο πατριωτισμός που ακούγεται δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Λες και, αν δεν το έχω καταλάβει καλά, 40 χρόνια έχουμε μια άκαμπτη στάση απέναντι στις Τουρκίες. Το θέμα είναι σε ποια περίπτωση ήταν άκαμπτη ή όχι. Και ποιος είναι ο ρεαλισμός. Δεν αποδέχομαι ότι δεν είμαι ρεαλιστής. Αυτή είναι. Ήδη ξεκίνησε μια κουβέντα πάλι με το ψευδεκύπη δίλημα, το οποίο είναι, δηλαδή, τι θέλετε. Πόλεμο. Ή έχουμε, μάλιστα, διάλογο ή πόλεμο. Σιγά. Δηλαδή από το διάλογο μέχρι εκεί. Και να σας πω κάτι άλλο. Αφού έχουμε να τα βρούμε και να τα κάνουμε, γιατί κάνουμε πώς το λένε, σφίγγουμε συνέχεια το λουρί στον Έλληνα φορολογούμενο. Δυστυχώς όμως, εδώ πρέπει να το πω και πρέπει να το ξέρουν, ότι έχει πιστεί και ένα μεγάλο μέρος της κοινή γνώμη ότι αυτή είναι η σωστή τακτική. Έτσι πρέπει να πάμε. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εμπεδώνεται. Σιγά. Νομίζω και εσείς θα συζητείτε με κάποιους άλλους ανθρώπους και θα βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ρε παιδιά, μήπως κάναμε λάθος, ήταν αυτό. Μήπως εμείς τους απομονώσαμε. Μήπως εμείς είμαστε μοναχοφάιδες. Σας λέω όλες. Μήπως εμείς είμαστε μαξιμαλιστές. Αρχίζει και το λέει αυτό. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Ξαναλέω όμως ότι με τη λέξη πολιτικός διάλογος, με την ορολογία αυτή και τα θέματα τα οποία πλανώνται, αλλά έστω και αν μας λένε κάθε μέρα «Ω, δεν συζητάμε κάτι άλλο», εδώ υπάρχει αυτοπεριορισμός και σίγουρα θα υπάρχει αυτοεγκλωβισμός. Διότι όταν θα έρθει η στιγμή θα πούνε και άλλοι «Μα εσείς θα συζητάκατε, είχε τεθεί, τώρα γιατί κάνετε πίσω». Εν κατακλείδη, κύριε Λουκόπουλε, η αίσθηση που έχετε είναι πια ότι πολύ περισσότερα είναι αυτά που γίνονται και δεν λέγονται στο παρασκήνιο από αυτά που λέγονται αλλά δεν γίνονται στο προσκήνιο. Βεβαίως. Βεβαίως. Μοιράζομαι αυτή, γι' αυτό κιόλας ανησυχώ. Και να σας πω, δεν είναι ότι όλα γίνονται, προσέξτε να δείτε, όλα γίνονται δημοσίως και πρέπει να... αλλά κάποια πράγματα, τουλάχιστον στις σωστές δημοκρατίες, γίνεται. Τίθεται αυτό το θέμα. Ενημερώνεται κοινή γνώμη. Ξέρει ποια είναι η βασική αρχή του καθενός για αυτά τα θέματα και προχωράει. Εδώ
είναι σίγουρος, και αυτό σας είπα και στην αρχή, ότι αυτά τα οποία είτε έχουν συμπεφωνηθεί είτε πρόκειται να συμφωνηθούν, τουλάχιστον σήμερα οι τελευταίες πινελιές το πολύ πολύ να πέσουν. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι κάτι ενδεχομένως να βγει. Μισό λεπτό κύριε Λουκόπουλε, πρέπει να πω στους ακροατές ότι αυτή την ώρα κάθονται στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Τούρκος ομολογός της. Δεν ξέρω, έχουμε κάποια προσφώνηση, αντιφώνηση? Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε ακόμη. Έχουν καθίσει οι μεταφραστές. Σας κρατώ λίγο, κύριε Λουκόπουλο, γιατί θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε έτσι προσφώνηση, αντιφώνηση αυτού του μικρού, εν πάση περιπτώσει, διαλόγου. Για να δούμε τώρα αν έχει ξεκινήσει. Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο που βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα μετά από 6 χρόνια. Τα τραγικά συμβάντα που αντιμετώπισαν φέτος οι χώρες μας έγιναν αφορμή για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι το αίσθημα αλληλεγγύης και η επίδειξη ανθρωπιάς κάτω από δύσκολες συνθήκες είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει τους δύο λαούς. İki ülkenin de yaşadığı trajik olaylar, doğal afetler, iki halkta da ortak olan bir niteliği gösterebildi bize. İki halkın da özelliği dayanışma ve insaniyet duygusudur ve trajik olaylar buna açık... Έχουμε και τις μεταφράσεις, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή αποτελεί ισχυρή βάση για να στηριχθεί η αμοιβαία πολιτική βούληση για την εδραίωση ενός κλίματος που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή εντάσεων στις διμερείς μας σχέσεις. İkili görüşmelerimizin daha ileriye götürülmesi ve aramızdaki gergin havanın en yakın zamanda olumlu bir şekilde gelişmesi bu tespit ışığında bize yardımcı olup çok sağlam bir zemin sağlamaktadır. Εάν αναλογιστούμε το τι γίνεται στον περίγυρό μας, είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, για τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας προς όφελος και των δύο λαών μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Etrafımızda cereyan eden olaylara bir göz atacak olursak, biz iki ülkenin işbirliği içerisinde beraber çalışmamız ve olumlu bir hava içerisinde barışa, refaha, uluslararası hukuka saygı bazında bütün bu değerleri daha ileriye götürmemiz çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan'la Türkiye'nin her zamankinden fazla mevcut olan bu ortak pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι σημαντική η διατήρηση και εμπέθυνση του επικοδομητικού κλίματος. Η παρουσία σας σήμερα στην Ελλάδα, μετά την πάροδο 6 ετών, πιστεύω ότι αντανακλά το θετικό αυτό πνεύμα. Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, πήραμε ένα δείγμα γραφής από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μιλώντας για τη διπλωματία σεισμών που έχει εγκαινιάσει ένα άλλο κλίμα, μια αμοιβαία πολιτική βούληση για εμβάθυνση συνεργασίας και αποφυγής του κλίματος έντασης, με βάση το πρόταγμα του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και για την ευημερία των δύο λαών, στο πνεύμα της ειρήνης, αυτά που γίνονται γύρω μας. Και φυσικά μίλησε και για τις διαφορές που υπάρχουν, οι οποίες όμως δεν πρέπει να εμποδίζουν την εμπέδωση ενός τέτοιου κλίματος. Είναι θετικός, έτσι, οι διαφορές. Ναι, ναι. Σωστά.
Κάτι, αν μου επιτρέπετε, άκουσα βέβαια την κυρία πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία είπε σε ένα, δηλαδή, οι μισό λεπτό, φαίνεται... μισό λεπτό, γιατί συνεχίζει, μισό λεπτό. Όχι, το χάσαμε, μετάφραση. Ναι. Συνεχίστε ναι, εσείς. Ναι, ναι, η κυρία Σακελαροπούλου, έτσι όπως έθεσε, οι εντάσεις δημιουργούνται, εντάσεις δημιουργούνται. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Θα μου πείτε, εξισώνεται εδώ αυτή τη στιγμή ότι δημιουργήσαμε και εμείς εντάσεις, έτσι. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι διαφορές και το τρίτο είναι αυτό που σας είπα εγώ, το ξέπλυμα, η δήλωση της Προέδρου για την θέληση να επιλύσει τα θέματα τα οποία μας χωρίζουν και τα προβλήματα με την επίσκεψη εκεί. Αν άκουσα καλά. Μάλιστα. Μιλάει ο κύριος Ερντογάν τώρα. Μισό λεπτό. Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. Πρωταγώνα πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία του Αφτάνου Συμβουλίου Συνεργασίας θα αποτελέσει ευκαιρία για να ξεκινήσει μια νέα εποχή στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας. Bugün tabii geniş bir adeta bakanlar heyetiyle buradayız. Βέβαια, σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα με μια ευρία προσωπία υπουργών. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı, bilinçli görüşmeler yapacaklar. Οι υπουργοί των δύο χωρών θα κάνουν επικοδομητικές συναντήσεις και συμφωνίες με τους ομολογούς τους. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Βέβαια, ο σκοπός εδώ πέρα είναι να αποβάσουμε από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια των όγκων των ελληνικών συνολικών στα 10 δισεκατομμύρια. Ve bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz, bunları görüşeceğiz. Θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα θέματα. Ve tabii aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Η προετοιμασία σε έχουν γίνει από τους αρμόδιους υπουργούς. Ve bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok da anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Βάζοντας τις απαραίτητες υπογραφές, θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πιο λογικό τρόπο. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο πλευρών να μιλήσουμε βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Στα τουρκικά είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Λουκόπουλε, συναντήσεις με ομολόγους έχουν προετοιμαστεί, είπε ο Ερντογάν. Θα συζητήσουμε, θα υπάρξουν και υπογραφές συμφωνιών και βλέποντας αυτό το δρόμο να ανοίξουμε μια καλύτερη ένα οδύση. Υπότιτλο το είδατε από κάτω από την ΕΡΤ. Όχι, δεν τον είδα, δεν τον πρόσεξα, γιατί άκουγα. Δηλαδή και εγώ άκουσα, ναι, ναι. Υπήρξε υπότιτλος στο διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Πάνω σε αυτό το οποίο συζητάγαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Άρα έρχεται και διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, όπως φαίνεται. Φαίνεται ότι κάποια τελευταία εμπόδια έχουν υπερκαλυφθεί. Μάλιστα. Να μιλήσουμε, είπε πάντως ο Ερντογάν, βλέποντας το γεμάτο μέρος του ποτηριού και όχι το άδειο. Να σας πω κάτι. Μου λένε κάποιοι εδώ πέρα τώρα τι το θέλε, λέει, το ευχαριστώ στα τουρκικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτό πες το. Εντάξει, δεν είναι κακό τώρα. Ναι, για να μην είμαστε τώρα, μην είμαστε μίζεροι. Πολλές φορές και εγώ χρησιμοποιώ τα 10-20 τουρκικά τα οποία ξέρω σε συνομιλίες το έχω κάνει. Έτσι, με συγχωρείτε, θα το πω κύριε Λουκόπουλε. Εμένα μου φαίνεται πολύ υποκριτικά όλα αυτά. Και μάλλον έχουμε επιλέξει να αποδεχόμαστε την υποκρισία. Αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω κάτι. Το τονίστηκε και από συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια που παίζουν, ξέρετε, τα συστημικά τα οποία τα ονομάζουμε και διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη. Είχε μεγάλη... τώρα δεν ξέρω, ήταν μάλλον τραγελαφικό το να τονίζεται ότι ο Ερντογάν εννοούσε ότι θα έρθει μία μέρα νύχτα τους τρομοκράτες που δρούν εδώ. Το διαβάσατε αυτό? Ναι. Όχι γενικά. Και λέω, κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα υπογραφεί σε αυτό το σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας, αν υπάρξει. Ας μην το πούμε σύμφωνο, ας το πούμε διακήρυξη κάποια κοινή δήλωση. Μπορεί να μην έχει νομική σημασία,
θα έχει όμως τεράστια πολιτική σημασία. Όπως πολιτική σημασία είχε, άσχετα εάν πολλοί θέλουν να το υποβαθμίσουν και γενικά, του περιβάλλοντος Σιμίτη, το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή τόσο στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, ο Συμβούλος, όσο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, μεν και το κοινό ανακοινωθέν, όπως λέμε, της Μαδρίτης δεν είχε νομική υφή, είχε όμως τεράστια πολιτική σημασία.